Τις προηγούμενες μέρες, κυρίες και κύριοι, είχαμε μια πολύ σημαντική εξέλιξη και θα την κουβεντιάσουμε τώρα, άλλωστε το είχαμε προαναγγείλει, μιας και Αίγυπτος και Λιβύη ουσιαστικά με μια νέα συμφωνία ακυρώνουν το τουρκολιβικό μνημόνιο. Και αυτό δημιουργεί νέες συνθήκες και νέα δεδομένα στην περιοχή, αφορά και την Ελλάδα και νομίζω ποιος καλύτερος από τον καθηγητή, τον κύριο Νίκο Λιγερό, για να μας πει και γι' αυτό. Κύριε Λιγερέ, καλό μεσημέρι, επιτρέψτε μου να ευχηθώ καλές γιορτές, ξέρω ότι βρίσκεστε στην Γαλλία, να πω καλή επιστροφή όταν με το καλό θα το επιλέξετε και θα σας δώσει τη δυνατότητα το πρόγραμμά σας και βεβαίως καλό μεσημέρι από την Κρήτη που είναι σήμερα ηλιόλουστη. Ευχαριστώ για όλα και να ξέρετε ότι κάτι ετοιμάζεται και για την Κρήτη μαζί με τον Αντώνη το Φόσχολο προς το τέλος του Ιανουαρίου. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο που μας λέτε. Ναι, θα το ανακοινώσουν φαντάζομαι πιο επίσημα πιο μετά, αλλά ήθελα απλώς να το μοιραστούμε μαζί. Χαίρομαι γιατί έχετε αρκετούς φίλους εδώ που σας παρακολουθούν και κάθε φορά κάποιοι από αυτούς που επικοινωνούν μαζί μας με διάφορα μέσα και τρόπους, η κλασική ερώτηση είναι πότε θα βγάλεις τον καθηγητή. γιατί θέλουν να σας ακούσουν και πραγματικά δεν χορταίνουν να σας ακούν. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Λοιπόν, για δώστε μας καταρχήν τη διάσταση, έτσι θα ήθελα να ξεκινήσω από την εξέλιξη αυτή που είχαμε όσον αφορά τη συμφωνία μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης που φαίνεται ότι ακυρώνει το τουρκολιβικό μνημόνιο. Ναι, δεν είναι ακριβώς μια συμφωνία, αυτό μπορεί να γίνει στο τέλος. Στην πραγματικότητα είναι μια κίνηση από την πλευρά της Αιγύπτου η οποία κάνει μια οριοθέτηση από την πλευρά της, θα μπορούσαμε εμείς να πούμε τεχνικά ότι είναι μόνο de facto, αλλά θεωρεί ότι είναι de jure. Εγώ θα περιμένω βέβαια να γίνει και η ανάλογη κίνηση από την Λιβύη για να είμαστε εντελώς στο πλαίσιο του δικαίου της θάλασσας. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι ότι επειδή από την πλευρά της Λιβύης έχουμε διαφοροποιήσεις όσο αφορά την κυβέρνηση σε σχέση βέβαια και με τη Βουλή, είναι καλό αυτό το σημάδι που έδωσε η Αίγυπτος, γιατί δείχνει ότι η Βουλή που είχε ακυρώσει το τουρκολιβικό μνημόνιο ήταν μια καλή απόφαση και την δικαιώνει, και από την άλλη πλευρά θα είναι πολύ δύσκολο για αυτούς που ήθελαν να συνεχίσουν αυτά τα παζάρια με την Τουρκία να πούν ότι μπορούν να παίξουν σε κάποιο επίπεδο. Εδώ λοιπόν το άλλο που έχει σημασία είναι ότι έρχεται να πατήσει αυτή η οριοθέτηση και πάνω στο τριπλό σημείο επαφής και με την Ελλάδα, και ουσιαστικά αγγίζει την οριοθέτηση που είχε γίνει στην εποχή του κυρίου Μανιάτη, όταν κάναμε την de facto οριοθέτηση πάνω στη μέση γραμμή για το Ιόνιο και για την Κρήτη. Άρα αυτό έρχεται πραγματικά να ενισχύσει όχι μόνο τη θέση της Ελλάδος, αλλά τη θέση των κρατών που θέλουν να παίξουν μαζί, σκέφτομαι και για τον αγωγό ή σημαίνει στην περιοχή, αλλά σε πιο πρακτικό επίπεδο, για να τα λέμε εφόσον είμαστε και στην Κρήτη τώρα, είναι ότι αυτό δικαιώνει τη θέση της Ελλάδος και για τις νησιωτικές περιοχές, γιατί ουσιαστικά πηγαίνοντας μέχρι αυτό το τριπλό σημείο, η Αίγυπτος δείχνει ότι θεωρεί ότι με το δικαίωμά της η Κρήτη είναι στην περιοχή και έχει και υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ, και αυτό σημαίνει ότι ρίχνει μια μεγάλη σφαλιάρα στην Τουρκία, η οποία θεωρούσε ότι κανένα νησί στην Ελλάδα δεν έχει κανένα τέτοιο δικαίωμα. Άρα αυτό για μας είναι πολύ σημαντικό, μπορείτε να το φανταστείτε γιατί το έχετε στο μυαλό σας και έχετε αυτή την ικανότητα ότι αυτό έγινε με έναν συντονισμένο τρόπο και ήμασταν ενήμεροι για το τι θα γινόταν, και θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη επιτυχία που πρέπει τώρα να την αξιοποιήσουμε. Θα την αξιοποιήσουμε είναι το ερώτημα. Θα την αξιοποιήσουμε γιατί είναι ένα τριπλό win, με την έννοια ότι πρώτον συμφέρει την Αίγυπτο να έχει επαφή ξεκάθαρη με δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμφέρει την Λιβύη τουλάχιστον από την πλευρά της Βουλής να είναι ξεκάθαρη η θέση της και με την Ελλάδα και με τη Λιβύη, και από την πλευρά της Ελλάδος το σημαντικό είναι ότι επειδή μιλάμε για το τριπλό σημείο επαφής, αυτό
αυτό σημαίνει ότι θα δώσουμε και ένα άλλο στίγμα σε σχέση με τη μερική οριοθέτηση. Άρα όταν θα είναι ολοκληρωμένη αυτή η οριοθέτηση θα μπορούμε να πάμε στα δύο τριπλά σημεία. Και αυτό σημαίνει ότι θα υπολογίσουμε την επίρρεια του Καστιντορίζου εξ ολοκλήρου, γιατί ούτως ή άλλως είναι ο μόνος τρόπος να υπάρχει επαφή των ΑΟΣ της Κύπρου και της Ελλάδος. Άρα για την Αίγυπτο το γεγονός ότι η Ελλάδα και η Κύπρος μπορούν να ενωθούν με τις ΑΟΣ τους και από εκεί να περνάει ο αγωγός EastMed μάλιστα και το καλώδιο Ευρωάζια Interconnector είναι κάτι πολύ σημαντικό, γιατί έρχεται να ενισχύσει την όλη προσπάθεια που υπάρχει βέβαια και στο EastMed Gas Forum. Και αυτό, άμα το κοιτάξουμε συνολικά πάνω στα αυτή τη σκακέρα, μετά είναι το δικό μας το θέμα πόσο γρήγορα θα το αξιοποιήσουμε. Αλλά εδώ έχουμε νέα δεδομένα, όπως είπατε στην αρχή της εκπομπής, που είναι πολύ θετικά και είναι προς όφελος της Ελλάδος, αλλά και της νοτιοανατολικής Ευρώπης και βέβαια για την Μεσόγειο, που σημαίνει ότι αποτελεί πια επίσημα ένα συνδετικό κρίκο πάνω στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα βλέπετε μέσα στο 23 και κυρίως στους πρώτους μήνες κάποια γεγονότα ή κάποιες εξελίξεις οι οποίες... Επειδή γνωριζόμαστε πρέπει να σας πειράξω κιόλας. Να με πειράξετε και θα είναι πάντα καλό προαίρετο. Ναι, και πάντα με αγάπη. Λοιπόν, λέω, και από τη δική μου πλευρά και το ξέρετε. Όταν έχουμε ένα πρόβλημα στην Κρήτη, αμέσως όλοι ανησυχούν για το τι θα πει η Τουρκία και τι θα κάνουν κτλ. Όταν λέμε μόνο καλά νέα, ακούω ένα μάλιστα ακόμα και από τον φίλο μου. Και λέω, καλά ρε παιδιά, δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να πει κάποιος τελικά είμαι χαρούμενος. Όχι, εγώ είμαι χαρούμενος. Το μάλιστα, εγώ είμαι χαρούμενος όταν ακούω καλά νέα και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρω, δεν μπορώ να βγω να σηκώσω και σημαία και να πανηγυρίσω διότι... Αν ξέρατε πόσο θα το ήθελα... Θα το θέλατε. Να το κάνω την επόμενη φορά. Ναι. Θα το δω. Όταν θα έρθω στην Κρήτη θα το δω από κοντά, γιατί εγώ ξέρω το ύφος σας και ξέρω το ύφος σας και μέσα στο ραδιόφωνο και εκτός στο ραδιόφωνο και ξέρω ότι είναι πολύ θετικό. Απλώς σε μένα αυτό που με απασχολεί είναι ότι συχνά βλέπω στην Κρήτη ανθρώπους που αγχώνονται με το τι θα κάνει η Τουρκία, και όταν αποδεικνύεται ότι αυτό είναι μια τεράστια ήττα για την Τουρκία, το θέμα του μνημονίου που το επινόησε αυτή και πίεσε τη Λιβύη, γιατί δεν είναι η Λιβύη που είναι χαμένη, είναι η Τουρκία που είναι Τουρκία. Χαμένη. Ναι. Και εμείς το έχουμε καταφέρει αυτό, δεν πέσαμε σε καμία παγίδα, ενισχύεται η θέση της Κρήτης, θα αποτελέσει πραγματικά μια κεντρική πλατφόρμα για όλο το μέλλον. Θα μιλήσουμε μετά βέβαια για το 23, αλλά θέλω να πω ότι την ώρα που η Τουρκία ετοιμάζεται να γιορτάσει τη συνθήκη της Λοζάνης του χρόνου, να κάνει τον πυρηνικό αντιδραστήρα της κτλ., βλέπουμε ότι σε επίπεδο διπλωματίας είναι όλα χάλια, και αυτό κανένας δεν το λέει με έναν τρόπο ξεκάθαρο, ενώ όταν κάνει μια κίνηση λέμε τι καλά που το κάνει η Τουρκία. Λοιπόν, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, και εγώ θα πω το εξής, έτσι πολύ απλά, ότι πολλές φορές οι Έλληνες έχουν αποδείξει ότι δεν πιστεύουν στον ίδιο τους τον εαυτό ή δεν πιστεύουν στο καλό νέο. Αυτό νομίζω ότι είναι λίγο στην ψυχολογία και στο DNA μας, για να φιλοσοφήσουμε και λίγο. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μας έχουν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα και οι πολιτικοί με όμικρον γιώτα από όλα τα κόμματα, αλλά και οι συνθήκες και οι καταστάσεις που έχουμε βιώσει, να μην μπορούμε να αναδεικνύουμε έτσι όπως πρέπει το καλό νέο, απέναντίας να σηκώνουμε όσο πιο ψηλά γίνεται το κακό νέο. Το λέω αυτό διότι... Το δέχομαι αυτό, αν θέλετε, σαν νοοτροπία, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα και τα έχουν βλέπουμε τα διαφορετικά. Έτσι. Αυτό είναι καλό τουλάχιστον και πρέπει να το κρατήσουμε. Το ότι μας το λέτε εσείς που είστε στο εξωτερικό και το βλέπετε από μια εντελώς διαφορετική οπτική γωνία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό. Μα το άλλο πράγμα που θέλω να αναδείξω είναι ότι εχθές είχαμε την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ουκρανών από το Ευρωκοινοβούλιο. Ωραία. Πρέπει να καταλάβουμε το εξής. Το ανάλογο που έχουμε είναι μόνο με την γενοκτονία των Αρμενίων του 1987. Μια σχετικά κοντή απόφαση είναι η απόφαση του 2006 που βάζει τις τρεις γενοκτονίες των Ελλήνων, των Αρμενίων και των Ασσυρίων
μαζί και τις αναγνωρίζει ως έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, αλλά όχι ακόμα ως γενοκτονία. Και λέω απλώς ότι αυτό που έγινε τώρα, που έγινε λόγω της εισβολής, που η Ουκρανία δεινοπαθεί, τελικά μετά από 90 χρόνια έχουμε αυτή την αναγνώριση, η οποία γίνεται επίσημα, ψηφίζουν 507 ευρωβουλευτές υπέρ, νομίζω ότι ήταν 17 που είχαν αποχή και 12 κατά, που δηλαδή είναι τεράστια η διαφορά, και αυτό που βλέπω είναι ότι ενώ το περιμένουμε εδώ και χρόνια, για να μην πω δεκαετίες, περνάει η είδηση, έγινε μετά τις 9 Δεκεμβρίου που είναι η ημέρα μνήμης και αξιοπρέπειας των θυμάτων, και δεν συνειδητοποιούμε ότι αυτό θα είναι καλό και για μας, γιατί θέλει να πει ότι το Ευρωκοινοβούλιο είναι ικανό να αναγνωρίσει τέτοια θέματα σε επίπεδο γενοκτονίας επίσημα. Που σημαίνει ότι όλες οι χώρες που ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουν να κάνουν το ανάλογο, και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ξεκίνησε αυτή η απαράδεκτη εισβολή, και τελικά το όφελος, και αυτό είναι το κερασάκι για μένα, είναι ότι αυτός που αποφάσισε να κάνει αυτή την εισβολή τελικά μεγάλωσε τα σύνορα της Ρωσίας με το ΝΑΤΟ και κατάφερε να πιέσει τους άλλους να αναγνωρίσουν μια γενοκτονία που περίμενε 90 χρόνια να αναγνωριστεί επίσημα με αυτόν τον τρόπο. Λέω τώρα, αυτό δεν είναι ένα ξεκάθαρο καλό νέο για όσους και στην Ελλάδα παλεύουν για τις αναγνωρίσεις των γενοκτονιών? Είναι γεγονός. Είναι γεγονός. Κλείνοντας, επειδή πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων και διαφημίσεις, αυτά που συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες στις Βρυξέλλες, με την Εύα Καϊλή τις προηγούμενες μέρες, την Μαρία Σπυράκη τις τελευταίες ώρες, μας αγγίζουν, πρέπει να μας αγγίζουν, είναι θέματα τα οποία πρέπει να πάνε μέχρι τέλους? Ότι πρέπει να πάνε μέχρι τέλους σίγουρα, ότι μας αγγίζουν είναι λογικό, γιατί κάθε φορά που υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι που μας αντιπροσωπεύουν σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είμαστε πάνω και προσεκτικοί. Από την άλλη πλευρά, ξέρω ακριβώς και πώς παίζει γενικότερα το Κατάρ, δεν είναι κάτι που με ξάφνιασε. Θα με ξαφνιάσει αν υπάρχουν μόνο αυτά τα πρόσωπα και όχι περισσότερα, γιατί συστηματικά υπάρχει αυτή η τάση, και όχι μόνο από το Κατάρ, υπάρχει και από το Αζερμπαϊτζάν, υπάρχει και από τη Ρωσία. Μην ξεχνάτε, γιατί δεν γεννηθήκατε χθες, ξέρετε τι εννοούμε όταν λέμε η διπλωματία με το χαβιάρι. Γίνεται αυτή η διπλωματία και με το πετρέλαιο και με το φυσικό αέριο, και όλοι αυτοί χρησιμοποιούν αυτές τις τεχνικές για να επηρεάσουν ανθρώπους που μπορεί να παίξουν έναν ρόλο σε θέσεις κλειδιά. Και γι' αυτό λέω ότι πρέπει όντως να το πάμε στο τέλος, να είναι ξεκάθαρο το πλαίσιο για να θωρακιστούν και οι ίδιοι. Ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Με το καλό και στην Κρήτη. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Για χαρά.